Το νομοσχέδιο έκτρομα, φίλε και φίλοι, το νομοσχέδιο έκτρομα για το ιατρικό ωράριο, οι εργασιακέ σχέσει των νοσοκομιακών γιατρών και οι επιπτώσει του στη δημόσια υγεία είναι το θέμα τη σημερινή μα εκπομπή. Έχουμε μαζί μα στο στούντιο τον Ευρωχειρουργό Πάνο Παπα-Νικολάου, Γενικό Γραμματέα τη ΟΕΝΓΕ. Πάνο, πριν προχωρήσουμε στην ουσία του σημερινού μα θέματο, ήθελα ένα δικό σου σχόλιο για, τις, για την επικαιρότητα, για τι ειδήσει που άκουσε. Ναι. Καλώ σα βρήκα, Νίκο. Και εσένα και τις ακροάτρες και τους ακροατές της Ερτόπεν Πραγματικά είναι ανίποτη η τραγωδία που ζούμε από νωρίς σήμερα το πρωί ε, Να πούμε συλληπιτήρια στις των θυμάτων Στις περιοχές της Νέας Περάμου ε, και της Μάντρας ε, Να πω και μια κουβέντα ε, την, ε, την ιδιότητά μου και σαν έτσι... Ε, μέλος των τοπικών κινημάτων πόλης και δημοτικό σύμβουλος αυτή τη στιγμή. Ε, δημοτικός σύμβουλος στο ναι, περιστέρι. Ναι, ότι μ, βεβαίως υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχουν καιρικά φαινόμενα που ίσως θα έχουμε πιο συχνά τώρα από ό,τι παλιότερα. Πλην όμως, <κοί> οι ριζοσπαστικές κινηματικές δυνάμεις ε, των, ε, των Δήμων, έχουμε άπειρες φορές καταγγείλει την παντελή έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων σε όλο το λεκανοπεδίο σε όλο το λεκανοπεδίο θα θυμάσαι ότι είχαμε πλημμύρες με θύματα ε, και στο Δήμο του ε, Αγίου Ναργύρου Καμπατερού Βέβαια. παλιότερα είχαμε στο Περιστέρι και, και στο Περιστέρι. Ήλιον ευτυχώ χωρίς θύματα τότε και από τότε και πιο πριν λέμε ότι ε, σπαταλιούνται απίστευτα ποσά άμα δει το τι γίνεται στις περιφέρειες και τους δήμους με τα ΕΣΠΑ ε, το πάρτι συνεχίζεται σε όλο το μεγαλείο υπάρχει και ένα θέμα τώρα τελευταία στο περιστέρι που θα ίσως μας δοθεί ευκαιρία να το σχολιάσουμε μετά που είναι ενδεικτικό με τον περίφημο Κώστα ναι. ε, ενώ λοιπόν γίνεται τέτοια σπατάλη πόρων για έργα φουφρού και αρώματα που εξυπηρετούν ε, το μεγάλο εμπορικό κέρδος πρακτικά ε, και τη βιομηχανία της διασκέδασης ε, με διάφορου εκεί πέρα ημέτερου επιχειρηματίε. Δεν δίνεται ούτε σάλιο για έργα ουσία, όπω είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, ε, παρά τι διαμαρτυρίες διαμαρτυρίε των κατοίκων και είδου τώρα τα αποτελέσματα. Μάλιστα, μάλιστα. Παντελή η έλλειψη, η έλλειψη των αντιπλημμυρικών έργων είναι παντελή, mm. αλλά εκείνο που εμφυλοχώρησε ήταν ο Κώστα. Εμφυλοχώρησε, θα φιλοχώρησε, στα... φιλοχώρησε, ναι. ναι, θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα να ξεκινήσουμε. Ε, Εσεί, σαν γραμματέα τη ΟΕΝΓΕ, σαν ναι. εκπρόσωπο τη ΟΕΝΓΕ, είχε πάει στη Ζάκυνθο χθε. Ναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί, ή να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, Αχ, από πούμε. το νομοσχέδιο. Ε, Α πούμε για τη Ζάκυνθο. Μάλιστα. Γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο πολύ ενδεικτικό τη κυβερνητική πολιτική, που mm -hmm. θα κάνω και μια αναφορά πιο μετά, γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Καλά, ε, καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που πήγα στη Ζάκυνθο. Είναι δεύτερη φορά που πάω στη Ζάκυνθο. Η αντιπροσωπεία τη ΟΕΝΓΕ έχει πάει στη Ζάκυνθο τέσσερι συνολικά φορέ. Mm -hmm. Και η πρώτη φορά ήταν τον Ιανουάριο του 2017 όπου ε, είχαμε εκτιμήσει ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και είχαμε πάει εκεί και μαζί με τους τοπικούς φορείς του νησιού, το εργατικό κέντρο και άλλους φορείς είχαμε εκφράσει την ε, ε, απέτηση αμέσως να λυθεί το πρόβλημα, να ανοίξουν τα χειρουργεία τότε ε, και να ε, ομαλοποιηθεί αμέσως η λειτουργία του νοσοκομείου με δεδομένες βέβαια τις συνθήκες υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας δυστυχώς έτσι ώστε να μην δίνεται η δυνατότητα να υποβαθμίζεται και να δυσφημείτε το δημόσιο νοσοκομείο και να αρχίσουν να ξεφυτρώνουν ιδιωτικές κλινικές σαν τα μανιτάρια γιατί κατά την προσωπική μου εκτίμηση που εξακολουθεί και ισχύει μέχρι σήμερα Αυτό είναι από την αρχή ο στόχος. Αυτό το οποίο ζούμε από τότε μέχρι σήμερα έχει πάρει πλέον τις διαστάσεις κομμοδίας από τη μεριά της κυβέρνησης και των μηχανισμών της. Ε, ενώ είναι σαφές ότι οι ευθύνε για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που ήταν πέντε μήνες πρακτικά σε αναστολή λειτουργίας όλο το νοσοκομείο γιατί όπως καταλαβαίνει αν δεν λειτουργούν τα χειρουργεία δεν λειτουργεί το νοσοκομείο ε, 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 βαραίνει 100% την διοίκηση του νοσοκομείου τη διοίκηση τη υγειονομική περιφέρεια και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεία, προφανώ σε μια προσπάθεια έτσι ε, ευθυνών έχουν ξεκινήσει μια απίστευτη λασπολογία όλο αυτό το διάστημα που η λασπολογία που ατεκμηρίωτη προς διάφορες κατευθύνσεις φυσικά που έχει οδηγήσει αυτές τις μέρες όπως θα μπορούσε κανείς να προβλέψει και να βάλει και στίγημα έχει οδηγήσει στη στοχοποίηση συγκεκριμένα του Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακίνθου και του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων. Εκεί έχουμε φτάσει τώρα, αυτό είναι το καινούριο στάδιο, ε, όπου ε, ειδικά ενάντια στο πρόσωπο του Προέδρου της Ένωσης των Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακίνθου, τον συναγωνιστή, τον Νίκο τον Ποταμίτη, ε, από, από παιδί σχεδόν στέλεχος της αριστεράς και των κοινωνικών κινημάτων διευθυντή της ορθοπαιδικής κλινικής που πρακτικά την έστησε μόνος του με τεράστιο αγώνα και αυτοθυσία όλα αυτά τα χρόνια ε, υπάρχει μια απίστευτη έτσι λασπολογία από τους κομματαρχικούς μηχανισμούς του κυρίου Κοντονή στη Ζάκυνθο και από διάφορους ε, ε, ελάχιστου φυσικά εναπομείναντες πρόθυμους έτσι, σπεκουλαδόρους της ε, κυβερνητικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας ε, που έχουν σχέση με τους νοσοκομιακούς γιατρούς στα social media που άκουσαν άκουσαν έχουν φτάσει στο σημείο να, την, να, τον κατηγορούν για ρατσισμό. Για ρατσισμό, για ρατσισμό ναι. ναι. Να κατηγορούν για ρατσισμό ποιοι, ποιον. Να κατηγορούν τον Νίκο τον Ποταμίτη που ήταν από αυτούς που είχαν βάλει μπροστά τα κορμιά τους όταν είχαν κάνει επιδρομή ε, τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής στη Ζάκυνθο όπου φυσικά ο κύριος Κοντονής και η αυλική του ήταν παντελώς απόντες ε, όπως μπορείς να φανταστείς ναι. και να κατηγορούν τον ποταμίτη για ρατσισμό ποιοι αυτοί που αγκαλιάζονται με τους κασιδιάριδες τα Καστενόριζα γελάνε και τα μαύρα γυαλιά που φόραγε ο Κασιδιάρης όταν ήταν τότε αγκαλιά με τον κύριο Βίτσα αυτό έχω μόνο να πω Μάλιστα. ε, πάση τώρα αυτό το οποίο είναι η, φυσικά η απέτηση την οποία την είχαμε τον Ιανουάριο, την είχαμε τον Ιούνιο, την είχαμε τον Σεπτέμβριο, την έχουμε και τώρα, είναι να ε, ενισχυθεί άμεσα το νοσοκομείο της Ακίνθου, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ε, όπως πρέπει για να, για να παρέχει αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν περίθαλψη σύγχρονη και ισότιμη στον πληθυσμό της Ζακίνθου. Να σταματήσουν οι διώξει ενάντια σε συνδικαλιστικού εκπροσώπους που υπηρετούν άλλε σκοπιμότητε, mm -hmm. να σταματήσει η συγκάλυψη των αιτιών που οδήγησαν την κατάσταση εκεί που την είχαν οδηγήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυρία Διοικήτρια έχει ε, το πόρισμα της Επιτροπής που το ίδιο το Υπουργείο είχε τότε ορίσει. Προσέξτε, το ίδιο το Υπουργείο Μάλιστα. είχε τότε ορίσει για τη διερεύνηση των αιτίων. Ε, τότε κάποιων ε, επιπλοκών που είχαν κοστίσει και τη ζωή δυστυχώς ε, σε ασθενή ε, και το έχει στο σιρτάρι της εδώ και ένα μήνα και αρνείται να το δώσει τη δημοσιότητα. Ε, πάση περιπτώσει, ε, αυτό το λέω σαν ενδεικτικό γιατί δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος. Σαν ο ΕΝΓΕ, η οποία ο ΕΝΓΕ ε, είπα και κάπου αλλού και το είπα και στον ίδιο τον Υπουργό τον 4η-1η Νοεμβρίου. Ότι δυστυχώ παρεξηγεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τη σοβαρότητά μα ω ένδειξη αδυναμία και πολύ κακό και αποδείχτηκε ότι λάθο την, εκ, την εκλάμβανε έτσι. Πάνω, εγώ καταλαβαίνω τι λε. Mm. Το κάνει λίγο πιο λιανά αυτό να το καταλάβει ο κόσμο. Ναι, βεβαίω. Λέω ότι ε, όπω καταλαβαίνει η ΟΕΝΓΕ είναι σοβαρή. Μάλιστα. Η ΟΕΝΓΕ δεν έδωσε τη μάχη του μικροβίου, τη κατσαρίδα, του ποντικού και τη γάτα για εντυπώσει. Mm -hmm. Το λέω τη γάτα γιατί θα θυμούνται οι παλιότεροι. Αυτά ήταν τα κολπάκια του κυβερνητικού συνδικαλισμού Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Που όταν κυβερνούσε το κόμμα του ήταν όλα καλά και όταν βρισκόταν το κόμμα του στην αντιπολίτευση ανακαλύπτανε γάτε που πέφτανε από τα βάνια του χειρουργείου. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Ε, θυμάμαι. Ε, ωραία, θα μπορούσα και εγώ λοιπόν να βγω στην πίσω αυλή του νοσοκομείου, να πάρω το κινητό και να αρχίζω να φωτογραφίζω του αρουραίου που έχουν λαγουμιάσει εκεί πέρα εδώ και 20 χρόνια και είναι εκεί με όλε τι κυβερνήσει. Ε, οι οποίοι είναι και θρεμένοι σαν κουνελάκια είναι ζωή να έχουν ε, και να κερδίζω ξέρεις εντυπώσεις, δημοσιότητα και να ε, κάνω τέτοιου είδους αντισυνδικαλισμό μακριά Μάλιστα. από μας Μάλιστα. αυτό, εμείς Μάλιστα. είμαστε σοβαροί Μάλιστα. και επειδή ακριβώ είμαστε σοβαροί mm -hmm. είχαμε στείλει εμπεριστατωμένες καταγγελίες από τις ενώσεις νοσοκομιακών γιατρών που είναι μέλη μας γιατί ο ΕΝΓΕ ήταν ομοσπο... είναι ομοσπονδία όπως ξέρεις που εκτός yeah. από τα άλλα ε, καταγγέλουν συμπεριφορές διοικητών νοσοκομείων οι οποίε είναι ανεπανάληπτε. Ανεπανάληπτε. Η περίπτωση τη Ακίνθου είναι μόνο μία. Ε, υπάρχουν καταγγελίε για διοικητέ ότι για διοικητή νοσοκομείου, που τι ξέρει το Υπουργείο, το, το, παραλαμβάνω, ότι εκβιάζει γιατρούς για να αλλάζουν καταθέσει του σε ΕΔΕ. Και του απειλεί ότι αν δεν αλλάξουν την κατάθεσή τους θα του κόψει την ιατρική. Μάλιστα. Υπάρχει διοικητή νοσοκομείου που έχει ομόφωνα χαρακτηριστεί από όλου του γιατρού και από όλου του εργαζόμενου του νοσοκομείου του, σαν επιθυμητό, persona non grata, mm -hmm. ο οποίο ε, με αυτά που κάνει έχει προκαθορίσει την καταδίκη γιατρών σε ποινικό δικαστήριο πριν κάνει υπάρξει κατηγορία. Τον οποίον μάλιστα έλεγαν υπουργοί, βεβαίω αυτόν εννοείται, θα τον ξυλώσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Και ο οποίο ήρθε ο κύριο στην Αθήνα, συναντήθηκε με του υπουργού, ε, δεν του έκαναν απολύτω τίποτα, γύρισε στην έδρα του και διαμήνυσε στους γιατρούς και στους εργαζόμενους ότι τώρα που πήρα πράσινο φως τώρα θα σας δείξω εγώ. Υπάρχει διοικητή που απέλησε ειδικευόμενο γιατρό. Εγώ δεν θυμάμαι τόσα χρόνια που είμαι στα νοσοκομεία, 27 χρόνια γιατρό είμαι. Δεν θυμάμαι ποτέ διοικητή νοσοκομείου να απολύει ειδικευόμενο, χωρί να κάνει κανένα Και μάλιστα για ένα θέμα που αφορούσε καθαρά ιατρική πράξη, απόφαση για μια ιατρική πράξη εν προκειμένου διακομιδή ασθενούς επειδή διαφώνησαν οι διευθυντέ των τμήματων και την πλήρωσε ο ειδικευόμενο. Και μια σειρά από τέτοια γεγονότα τα οποία έχουν μαζί με αυτό τη Ζακίνθου είναι πλήρω ενήμεροι οι κύριοι υπουργοί εδώ και μήνε. Δεν έχουν κάνει απολύτω τίποτα. Ε, καλύπτουν απόλυτα τι ενέργειε αυτών των διοικητών που έχουν διορίσει. Και με όλα αυτά μπαίνει ένα ερώτημα σε τι συνθήκες ηθικού, ηθικού καλούνται να δώσουν τον εαυτό τους οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι υπόλοιποι έντιμοι μαχόμενοι υγειονομικοί που αναγνωρίζει υποτίθεται το Υπουργείο την αυτοθυσία τους και τους καλεί να συνεχίσουν αυτή την αυτοθυσία. Σε τι συνθήκες ηθικού που το ίδιο το Υπουργείο το τσακίζει με αυτά και με αυτά τους καλεί, μας καλεί να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε αυτή την αυτοθυσία. μάλιστα. μάλιστα. Θα έρθουμε τώρα Μετακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε στη συζήτηση για το ωράριο το ιατρικό με το ναι, νέο νομοσχέδιο. Που έχουμε και ενδιαφέρουσε εξελίξει νόστιμε. Μάλιστα.